από το διάστημα αντίκριζε την Κρήτη, την οποία και επέλεξε, και να πραγματοποιήσει το ειδικό πρόγραμμα φυσικής του αποκατάστασης έναν μήνα μετά την επιστροφή του στη Γη από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ο Ρώσος κοσμοναύτης Αντών Σκαπλέροφ εντυπωσιάστηκε από την Κρήτη, τα φυσικά τοπία και τους ανθρώπους του νησιού. Ένα υπέροχο νησί, το οποίο σχεδόν πάντα το βλέπουμε από το διάστημα χωρίς σύννεφα, μέσα σε καταγάλανα νερά, και σίγουρα δεν μπορείς να το μπερδέψεις με κανένα άλλο, το ξεχωρίζεις μέσα στην καρδιά, θα έλεγα, της Μεσογείου. Η βασική μας αφετηρία είναι ένα πολύ γνωστό ξενοδοχείο που ξεκουραζόμαστε και κάνουμε τις σπα και ό,τι χρειάζεται, τις φυσιοθεραπείες που χρειάζεται. Βρεθήκαμε σε μερικά σημεία πολύ ενδιαφέροντα, όπως για παράδειγμα το πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας. Ο Ρώσος κοσμοναύτης συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη. Συνοδευόταν από τη σύζυγό του, τον γιατρό του, τον γυμναστή του και τον Έλληνα δημοσιογράφο στη Ρωσία, Θανάση Αυγερινό. Έχω γεννηθεί στην Κρυμαία και είναι ένα από τα νοτιότερα μέρη της Ρωσίας, όπου το κλίμα, η θερμοκρασία, η θάλασσα θυμίζουν πολύ και το περιβάλλον το κρητικό. Γι' αυτό θα ήθελα πολύ να γνωρίσω αυτό το νησί. Πιστεύω ότι βρήκα εδώ ένα κομμάτι και της δικής μου πατρίδας. Η διαμονή του Ρώσου κοσμοναύτη στο νησί μας προσφέρει μια τεράστια προβολή της Κρήτης, της Ελλάδας, σε όλο τον κόσμο και ειδικά στη Ρωσία και στην Ανατολική Ευρώπη, ανέφερε ο Σταύρος Αρναουτάκης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό που ένας Ρώσος κοσμοναύτης επιλέγει την Κρήτη για να κάνει την αποκατάσταση μετά που προσγειώθηκε από το διάστημα. Αποδεικνύει την Κρήτη ότι αποτελεί ένα προορισμό τουριστικό, που μόνο διαφήμιση μπορεί να μας κάνει στο εξωτερικό αυτή η διαμονή του εδώ. Από τον κερατόκαμπο Αντών Σκαπλέροφ είχε την ευκαιρία με δορυφορικό τηλέφωνο να συνομιλήσει στο διαστημικό σταθμό με συνάδελφό του, ο οποίος επίσης σκέφτεται να πραγματοποιήσει το πρόγραμμα φυσικής αποκατάστασής του στο νησί μας. Πήρε τηλέφωνο στο κινητό ο συνάδελφός μου, που είναι τώρα στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ο Μιχάλη Καρνιένκο, και με ρώτησε πώς περνάτε εκεί, πώς είναι η ζωή. Και φυσικά του διηγήθηκα πόσο ωραία μας έχουν υποδεχθεί, πόσους φίλους έχουμε γνωρίσει, πόσο όμορφα και νόστιμα είναι τα πάντα και πόσο ωραία περνάμε τελικά. Ο Ρώσος κοσμοναύτης ανακοίνωσε ότι η Κρήτη συνεργάζεται με το Διαστημικό Πρόγραμμα και το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, καθώς, όπως εξήγησε, όταν προσγειώνεται στη Γη η κάψουλα που μεταφέρει τους κοσμοναύτες από το διάστημα, προηγούνται μετρήσεις τηλεμετρικών δεδομένων από επιστήμονες Ρώσους που έρχονται στην Κρήτη για το σκοπό αυτό. Στην τελική φάση, όταν η κάψουλα που έχει που φιλοξενεί τους κοσμοναύτες και τους μεταφέρει ασφαλώς στην προσγείωσή τους, γίνεται μία μέτρηση τηλεμετρικών δεδομένων από επιστήμονες της Ρωσικής Διαστημικής Υπηρεσίας που έρχονται στην Κρήτη και καταγράφουν αυτά τα δεδομένα και τα μεταφέρουν στο κέντρο διεύθυνσης πτήσεων, όπως λέγεται, στην Μόσχα. Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης εξέφρασε τη χαρά του για τη συνάντησή του με τον Ρώσο κοσμοναύτη, ο οποίος επισκέπτεται στο νησί χώρους λατρείας. Χαιρόμαστε που η Κρήτη και η Εκκλησία της Κρήτης υποδέχεται αυτόν τον άνθρωπο και ευχόμαστε να είναι καλά πάντοτε, να συνεχίζει την πορεία και την αποστολή του. Ο Ρώσος κοσμοναύτης ως αναμνηστικό έδωσε στον Περιφερειάρχη Κρήτης ένα ειδικό ημερολόγιο όπου καταγράφονται με φωτογραφίες και κείμενα η συνεισφορά της Ρωσίας στη διαστημική επιστήμη και τεχνολογία. Ο Περιφερειάρχης από την πλευρά του έδωσε στον Αντών Σκαπλέροφ βιβλία με την ιστορία και τον πολιτισμό της Κρήτης.